Ελιμενίστηκε στο Ρεθμιώτικο λιμάνι πριν από λίγες ημέρες και συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα όλων. Ο λόγος για το θηριώδες κρουαζιερόπλοιο Silverwind της εταιρείας Silversea με έδρα Βόρεια Αμερική και σημαία Μπαχάμες, το οποίο θα παραμείνει στο Ρέθμιο για τουλάχιστον ένα μήνα, οπότε και το Φεβρουάριο θα ξεκινήσει τις κρουαζιέρες σε χώρες της Μεσογείου. Είναι λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση τόσο του καύσιμου υλικού, τόσο οικονομικοί λόγοι, γιατί όπως είπαμε, οι κρουαζιέρες που κάνει διασυνδέουν λιμάνια της Μεσογείου. Άρα ήταν επιλογή τους λοιπόν να επιλέξουν λιμάνια τα οποία τον επόμενο κιόλας μήνα, από το τέλος του επόμενου μήνα, από Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουάριου, θα ξεκινήσει θα ξεκινήσουν τα ταξίδια τους. Το πολυτελές Silverwind, που το καλοκαίρι επισκέφθηκε τρεις φορές στο Ρέθμνο, είναι μήκους 155 μέτρων, με πλήρωμα στην παρούσα φάση 89 ατόμων από διάφορες χώρες και πραγματοποιεί κρουαζιέρες μεταξύ άλλων σε διάφορα λιμάνια της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, ενώ οι 364 επιβάτες του είναι άνθρωποι με γερό πορτοφόλι, μιας και το ταξίδι 7 εβδομάδων που πραγματοποιεί κοστίζει περίπου 9.000 ευρώ το άτομο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια κοινωνική επιφάνεια και μπορούν το πορτοφόλι τους να αντέξει ένα τέτοιο ταξίδι, και θεωρώ ότι λόγω και του μικρού, της μικρής ύπαρξης ας πούμε, τόσο της λιμενολικάνης μας, όσο και των δυνατοτήτων που έχει ένα τέτοιο λιμάνι του Ρεθύμνου, και μιλώ για το λιμάνι μόνο και όχι για τον προορισμό, γιατί ο προορισμός είναι χρυσάφι, μπορεί να αναπτύξει τέτοιου είδους επισκεψιμότητες. Το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, με γνώμονα πρωτίστως στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και την εξασφάλιση της δέσμευσης ότι το Ρεθμιώτικο Λιμάνι θα έχει ισχυρή παρουσία στο δίκτυο των λιμανιών που επισκέπτεται, άναψε το πράσινο φως για τον ελιμενισμό του, ποντάροντας την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Είπαμε ότι θα πρέπει η εταιρεία να δεσμευθεί απέναντι τόσο στον προορισμό όσο και στο λιμάνι, ώστε να τύχουμε επισκεψιμότητας ακόμα περισσότερο στις πλώες της εταιρείας, και θέλουμε ακόμα περισσότερο να μπούμε σε αυτό το δίκτυο επικοινωνίας των πόλεων, των λιμανιών, των προορισμών. Με δέσμευσή τους, η ίδια η εταιρεία λέει ότι θα τύχουμε περισσότερη επισκεψιμότητα στα δρομολόγια τους από την επόμενη σεζόν κιόλας. Κατά την παραμονή του στο Ρέθμνο, το πλήρωμα θα μπορεί να κάνει τις αγορές του από τις επιχειρήσεις της πόλης, ενώ δύο ακόμα πολυτελή κρουαζιερόπλοια της ίδιας εταιρείας έχουν ελιμενιστεί στο λιμάνι της Σούδας για επίσης ένα μήνα.